είναι καλή στιγμή να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος θα βρεθεί κιόλα στην Τουρκία αυτές τις μέρες, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, τον οποίο σας θυμίζω είχαμε φιλοξενήσει και παλαιότερα, στη μόλις άνοιγε η προεκλογική κονίστρα στην Τουρκία, και είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα εμάς, όχι όλη την Ευρώπη και τον κόσμο έτσι όπως λέγεται γενικώς. Ο κύριος Ευτυχίδης είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος και πολιτικός αναλυτής με ιδιαίτερες γνώσεις των εξελίξεων στα Βαλκάνια και την Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως στα ζητήματα της Τουρκίας. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Κύριε Ευτυχίδη, πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να σας ρωτήσω για αυτή τη βόμβα που έσκασε ο Ερντογάν, ότι όπως με τη Λιβύη, έτσι ακριβώς με το ψευδοκράτος που το αποκαλεί και Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, οριοθέτησαν ΑΟΣ, όχι φαλοκρηπίδα που είχαν στο παρελθόν, και ΑΟΣ τώρα. Σας λέει κάτι αυτό? Ναι, ναι, ναι. Είναι μια κίνηση που έχει προαναγγελθεί και έχει γίνει εδώ και καιρό. Από τη στιγμή που εμείς, θα μου επιτρέψετε, κοιμούμαστε, ήταν σαφές ότι θα προχωρήσει και σε αυτή την κίνηση η Τουρκία. Εντελώς παράνομο φυσικά, αφού το ψευδοκάρτος δεν είναι αναγνωρισμένο. Ήταν κάτι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει, μπορούμε να πούμε. Οπότε καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός τώρα και με τις εκλογές, αλλά προσπαθεί πλέον να επανακαθορίσει τη στάση του Ερντογάν, προσδοκώντας ως το δυνατόν μεγαλύτερο ωφέλη στο επόμενο στάδιο, αν και εφόσον εκλέγει βέβαια. Θα το δούμε αμέσως μετά αυτό. Αλλά κύριε Ευτυχίδη, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, ταυτόχρονα αυτή η κίνηση Ερντογάν, με συγχωρείτε, δεν παρουσιάζει εμφατικά, δεν θα πω κάτι βαρύ, την εγκληματική αβελτηρία 30 χρόνων κυβερνήσεων και πρωθυπουργών της Ελλάδας σε σχέση με οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο? Φυσικά και έτσι είναι, κύριε Σαχίνη. Ήταν η ΑΟΣ με την Κύπρο, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, που δεν το έχω κάνει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έχουν οριστεί καν γραμμές βάσεως στο Αιγαίο, με στη βάση των οποίων θα καθοριστούν τα χωρικά μας έδατα κεφαλοκρηπίδα. Επομένως, σε ένα πλαίσιο ψευδούς ελληνοτουρκικής φιλίας έχουμε φτιάξει ό,τι έχουμε φτιάξει και φυσικά εισπράττουμε τα αποτελέσματα. Ή όπως σε όλα αυτή τη στιγμή, έτσι και στην εξωτερική μας πολιτική είμαστε πολύ λίγοι. Μάλιστα. Είναι σαφέστατο αυτό. Λοιπόν κύριε Ευτυχίδη, πάμε σε εκλογές που όλη η Ευρώπη και η Δύση λέει ότι είναι κρίσιμες. Για μας είναι ακόμη κρισιμότερες αυτές οι εκλογές, γιατί εμείς είμαστε από τους άμεσους γείτονες μεταξύ άλλων. Και οι εκλογές της Κυριακής βεβαίως και είναι και για το κοινοβούλιο, για κυβέρνηση, αλλά το μείζον θέμα, το έχουμε καταλάβει όλο, είναι η προεδρική εκλογή. Και θέλω να μου πείτε, η τελευταία μέτρηση έδειξε ότι υπό συνθήκες ο Κιλιντσάρογλου μπορεί και από την πρώτη Κυριακή να κερδίσει. Είναι εφικτό αυτό ή είναι ένας ευσεβής πόθος όσων θέλουν προεδρική αλλαγή στην Τουρκία? Κοιτάξτε, εγώ είχα κάνει μια πρόβλεψη η οποία έλεγε τη Κιλιντσάρογλου και μάλιστα έλεγε ότι σε περίπτωση που τα ποσοστά του Μουχαρέμιντζε είναι μικρότερα του 7%, τότε υπήρχε πιθανότητα, σαφέστατη πιθανότητα, που Κιλιντσάρογλου να επικρατήσει από την πρώτη Κυριακή. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις είναι ελάχιστο το ποσοστό που το απομένει να κερδίσει, ώστε να κερδίσει από τον πρώτο γύρο της εκλογής, με ό,τι αυτό σημαίνει φυσικά για όλα τα άλλα. Πριν από εσάς, πριν βγω στην εκπομπή σας, μίλησα και πάλι με φίλους στην Τουρκία, όπου λένε, ψηφίζουμε, προσέξτε, ψηφίζουμε Κιλιντσάρογλου, έτσι, αλλά ποιος θα βγει, στο ερώτημα ποιος θα βγει, απαντάνε θα βγει ο Ερντογάν. Τι σημαίνει αυτό? Είναι έντονος ο φόβος, ναι, ότι θα υπάρξει νοθεία στις εκλογές και πάλι με κάποιο τρόπο ο Τούρκος πρόεδρος θα καταφέρει να επιβιώσει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε, η αντιπολίτευση λαμβάνει όλα τα μέτρα. Είναι μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση στην Τουρκία. Το τελευταίο διάστημα έχουμε κατρακυλήσει εντελώς. Είχαμε τα επεισόδια προχθές στο Πετροπόλεμο. Το Πετροπόλεμο, λέτε. Το πόλεμο στο Ζερούμ. Και χθες στη συγκέντρωση του Εκρέμη Μάμογλου στο Εικόνιο υπήρξαν μικροπροβλήματα, καθότι υπήρχαν πληροφορίες ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός και καθυστέρησε συγκέντρωση ώστε να μπορέσουν οι Τούρκοι πυροτεχνουργοί να ελέγξουν την κατάσταση. Βλέπουμε μια πολύ περίεργη προεκλογική εκστρατεία.
θα περιμένουμε κι εμείς με αγωνία. Η δικιά μου πρόβλεψη παραμένει. Ναι. Πιστεύω ότι ο Κιλιντσάρογλου θα είναι αυτός που ο νικητής των εκλογών. Αν είναι στον πρώτο γύρο με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 51%, κάτι που τον καθιστά εντελώς επίφοβο, αν είναι στο δεύτερο γύρο, η διαφορά που θα γίνει στις 28 Μαΐου, η διαφορά θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο και με ποια τεχνάσματα θα καταφέρει αυτή τη φορά ο Ερντογάν να επιβιώσει. Η οργή του τουρκικού λαού είναι μεγάλη και το κύριο και πρώτο ζήτημα είναι η οικονομία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, η διαφθορά, η οικογενειοκρατία, είναι όλα τα ζητήματα που με όποιον Τούρκο και να μιλήσετε στην Τουρκία θα σας πει να, αυτό εδώ ανήκει στον αγαπρό του Ερντογάν. Είναι του τάδε εργολάβου της συμμορίας των πέντε. Η διαφθορά δηλαδή είναι εμφανής και σε κάθε επίπεδο. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι με έναν καταπληκτικό τρόπο καταφέρνει να συγκρατεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής του. Είναι από τα περίεργα της τουρκικής κοινωνίας αυτά. Υπάρχει ανησυχία για τους ψήφους των σεισμοπαθών, οι οποίοι θα ψηφίσουν με ένα απλό σημείωμα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής. Υπάρχουν ανησυχίες για διάφορα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Φοβούνται όλοι για εκτεταμένη νοθεία παρά τις παρενέσεις και τις δύσεις ώστε να υπάρξει μια καλή εκλογική εκστρατεία χωρίς να υπάρχουν κρούσματα νοθείας στις τουρκικές εκλογές. Κύριε Φτυχίδη, κρατώ βεβαίως ότι και εσείς λέτε ότι είναι αξιοσημείωτη η αντοχή του Ερντογάν στην εκλογική βάση, γιατί είναι ο μακροβιότερος πια πρόεδρος, μην το ξεχνάμε, ναι, πολιτικός. Ναι, έχει ξεπεράσει και τον Κεμάλ Ατατούρκ σε αυτή την ιστορία. Άρα θα περίμενε κανείς να είναι πιο έκδηλη η φθορά με όλα όσα έχουν συμβεί. Παρ' όλα αυτά φαίνεται να έχει μία αντοχή εκλογική βάση. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς το είπατε ότι αν πάμε σε δεύτερο γύρο, δηλαδή αν δεν έχει κανείς το 50-1 ο Κιλιντσάρογλου, θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Εκεί εικάζεται ότι θα είναι η κεκτημένη ταχύτητα που θα λειτουργήσει υπέρ του Κιλιντσάρογλου, ότι ήρθε η ώρα της αλλαγής, ή μήπως εκεί ακριβώς βγουν όλα τα χαρτιά του Ερντογάν? Δηλαδή μήπως έχει στρατηγική δεύτερου γύρου Ερντογάν? Δεν μπορεί, δεν έχει από πού να πάρει ψήφους. Είναι πλέον στα όρια του. Αυτό το 45% που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι τα όρια του. Δεν έχει από πού να αντλήσει αλλού ψήφους ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή. Και το ζήτημα είναι τόσο και οι προεδρικές εκλογές, αλλά είναι και οι βουλευτικές εκλογές. Γιατί δεν έχει σημασία αν κερδίσει η αντιπολίτευση τις προεδρικές εκλογές, αλλά πολλές εντελώς στο κοινοβούλιο. Και βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα και εκεί υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπίας, μια αλλαγή που δείχνει μια μετακίνηση προς την αντιπολίτευση. Ουσιαστικά και το κοινοβούλιο θα πάρθει, αλλά μόνο με τους ψήφους των Κούρδων. Η αντιπολίτευση από μόνη της επίσης, ενώ η αντιπολίτευση, η Εθνική Συμμαχία του Κιλιντσάρογλου επίσης δεν μπορεί να έχει την πλειοψηφία στη Νέα Βουλή. Θα χρειαστεί να στηριχτεί απαραίτητα στις Κούρδες. Δεν έχει άλλα χαρτιά, δεν έχει άλλες εναλλακτικές και αυτή. Επομένως είναι ένα δύσκολο γενικά και με βάση και το τουρκικό εκλογικό σύστημα, έτσι, 81 περιφέρειες. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για την εισδοχή των κομμάτων στη Βουλή, 10%. Επομένως, γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν τόσες συμμαχίες, γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν κόμματα που συμμετέχουν μέσα από ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων. Αυτό μόνο στην Τουρκία το βλέπουμε, δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ένιγμα το τι θα προκύψει την επόμενη μέρα στην Τουρκία μετά τις εκλογές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν τα ενδεχόμενα για τα οποία προειδοποιεί η αντιπολίτευση, δεν θα υπάρξει δηλαδή εκτεταμένη βία, εκτεταμένη νοθεία στις εκλογές. Αν και όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ότι δεν το έχουμε αυτό, το βλέπετε κι εσείς, ήδη δηλαδή έχουμε επιθέσεις, έχουμε πράγματα που δεν συμβαίνουν σε πολιτισμένες εκλογές πουθενά στον κόσμο. Αυτά όλα τα αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας και είναι κάτι πολύ εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε μια ασφαλή πρόβλεψη. Τώρα, εγώ θα μείνω στην πρόβλεψή μου για τη Κιλιντσάρογλου. Ναι, το έχετε πει αυτό. Θα μείνω ότι
έχει τη δυνατότητα να το καταφέρει ακόμη και από, και από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Το κρίσιμο ερώτημα, το αμέσως επόμενο, γιατί είμαστε μία από τις χώρες που έχει το γεωγραφικό προνόμιο να γειτνιάζει με την Τουρκία. Έχει άμεσο ενδιαφέρον και σημασία για την Ελλάδα αν νικητής θα είναι ο Ερντοάν ή ο Κιλιντσάρογλου, Κιλιντσάρογλου ή ο Ερντοάν, και το λέω με την έννοια υπάρχει καλύτερος και χειρότερος για τις μεταξύ μας σχέσεις, διότι αν συνυπολογίσει κανείς το τι λέει και η περίφημη Ενωμένη Αντιπολίτευση, αυτή πλειοδοτεί σε παραπάνω νησιά ιδιοκτησίας. Είναι ένα στοιχείο που ορθώς το βάζατε, έτσι. Θα πω και εδώ τι συμβαίνει. Από τη μία έχουμε τον πρόεδρο Ερντογάν, που λίγο ή πολύ τον έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε τι είναι, έτσι. Είναι ένας ηγέτης για Τουρκία, ο Ερντογάν. Να πούμε και αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που άλλαξε την Τουρκία. Δεν ήταν έτσι η Τουρκία πριν τον Ερντογάν. Σωστό. Όσοι θυμούνται την Τουρκία πριν, θυμούνται μια χώρα επανάπτυκτη. Ο Ερντογάν κατάφερε να τη μετατρέψει σε μια περιφερειακή δύναμη που παρήγαγε το 1% του παγκόσμιου εκαθόριστου εθνικού προϊόντος. Επομένως, οι Τούρκοι έχουν τις αναμνήσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχουν και τις αναμνήσεις από τον Ερντογάν. Τι σημαίνει τώρα στην πράξη αυτό? Γιατί όλα, ξέρετε, κρίνονται από την πράξη. Έχει κάνει ο Ερντογάν, και το βλέπουν όλοι αυτό, μια στροφή προς την Ευρασία, προς τον Ισλαμισμό. Αυτό εδώ πέρα είναι και αυτό που λειτουργεί ως ανασχετικός παράγοντας σε ό,τι και αν κάνει μέχρι στιγμές. Δηλαδή, βλέπουμε να απομακρύνονται οι επενδύσεις από την Τουρκία, βλέπουμε να αντιμετωπίζει προβλήματα η τουρκική οικονομία, να αυτοκοπιούνται όλο και περισσότερα στρώματα του τουρκικού πληθυσμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει μια κίνηση αυτή τη στιγμή, μια από τη στιγμή που φύγεται και το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι ότι φύγονται μόνο οι φτωχοί οι Τούρκοι, έτσι, όταν χάνουν τις επενδύσεις. Χάνει και το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή προσπαθεί να αναστρέψει αυτό το κλίμα. Οποιαδήποτε κυβέρνηση λοιπόν προκύψει στην Τουρκία, είτε είναι Τσιλικιλιντσάρογλου, είτε είναι Ερντογάν, θα προσπαθήσει να κάνει μια φιλοδυτική στροφή. Εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος για τη χώρα μας. Δηλαδή μια Τουρκία φιλοδυτική αναφυσβήτητα θα έχει μεγαλύτερη αποδοχή και μεγαλύτερη σημασία από τη Δύση από ό,τι έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα. Είναι πολύ πιο χρήσιμο σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα με μεγαλύτερη έκταση. Βέβαια αυτό που λέω εγώ και το τονίζω, γιατί όλοι περιμένουν ότι αυτό θα γίνει την επόμενη μέρα, ότι είναι αυτή η φιλοδυτική στροφή είναι κάτι πολύ εξαιρετικά θα έλεγα δύσκολο. Γιατί? Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει συγκεκριμένες σχέσεις και με τη Ρωσία και με άλλες χώρες, τις οποίες δεν μπορεί την επόμενη μέρα να τις εγκαταλείψει. Μα και ο Κιλιντσάρογλου δεν άφησε περιθώριο ότι θα τις εγκαταλείψει. Είπε θα τις δει με μια άλλη οπτική. Ακριβώς αυτό λέω. Επομένως, αυτή η φιλοδοτική στροφή, όποια και αν είναι, θα χρειαστεί χρόνο. Σκεφτείτε ότι όλο αυτό το διάστημα ο Ερντογάν και με νόμους έχει καταφέρει να ελέγξει ακόμη και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή ψήφισε νόμο το 18 και επέτρεψε σε στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος του ΑΚΕΠΕ να στελεχώσουν το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά τουλάχιστον 25 τουρκικές πρεσβείες έχουν πρέσβες που δεν προέρχονται από το διπλωματικό σώμα, αλλά προέρχονται ακριβώς από αυτό το από στελέχη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Προέδρου Ερντογάν. Ο Κιλιντσάρογλου θα προσπαθήσει φυσικά να κάνει αλλαγές. Οποιοσδήποτε αλλαγές συμβούν στην περιοχή ή και στην πολιτική της Τουρκίας απαιτούν χρόνο. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο χρόνος φυσικά είναι μεγάλος, δεν είναι μικρός. Λέω λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει άμεσος κίνδυνος για τη χώρα μας αμέσως μετά τις εκλογές, αλλά σταδιακά, ανεξάρτητα κυβέρνησης, αυτός ο κίνδυνος θα προκύψει. Είναι κάτι αναμενόμενο και αυτό θα οφείλεται σε μια φιλοδυτική στροφή η οποία θα έρθει αργά ή γρήγορα. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα έρθει λέτε αργά ή γρήγορα? Ρωτούν πολλοί εδώ, μπορεί να φανεί τραβηγμένο. Δεν μου λέτε λέει αν υπάρξει αλλαγή και υπάρξει αναταραχή έντονη, ενδεχομένως και καταδίωξη Ερντογάν, να δώσει η Ελλάδα πολιτικό άσυλο στον Ερντογάν?
Ρωτάνε εδώ. Να ρωτήσω. Καταρχήν δεν πρόκειται να υπάρξει καμία κατατέβουση Ερντογάν. Ο Ερντογάν στο καινούργιο κοινοβούλιο θα έχει περίπου 280 με 290 βουλευτές, αν δεν καταφέρει να πάρει και την πλειοψηφία. Επομένως, είναι αστείο να πιστέψουμε ότι μια βουλή ελεγχόμενη ουσιαστικά θα καταδιώξει τον πρόεδρο ή θα ψηφίσει οτιδήποτε για να καταδιώξει τον πρόεδρο. Ο Κιλιντσάρογλου, απ' την άλλη, είναι ένας έξυπνος άνθρωπος και το έχει δείξει. Είναι υπομονετικός. Κάνει κινήσεις που πολλοί από πολλούς αφισβητούνται και όμως στην πορεία του χρόνου έχουν δικαιωθεί, συμπεριλαμβανομένες και της συμμαχίας των έξι. Έτσι. Mm-hmm. Και επομένως έχει την υπομονή να περιμένει και να κάνει κινήσεις χαλαρές ώστε να μην προκαλέσει την οργή των Τούρκων. Άλλωστε αυτό που προβάλλει αυτή τη στιγμή ως αφήγημα ο Κιλιντσάρογλου είναι ότι εγώ θα γίνω πρόεδρος όλων των Τούρκων. Αν λοιπόν καταδιώξει τον Ερντογάν, αυτό δεν ισχύει. Επομένως δεν πιστεύω ότι θα κινηθεί εναντίον του Ερντογάν. Θα ακολουθήσει μια έπια πολιτική στην αρχή στην προσπάθεια να ελέγξει τον κρατικό μηχανισμό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ολόκληρο στα χέρια του Ερντογάν. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν λάθος και θα προκαλούσε ίσως μια πρόωρη ανατροπή του. Λέει εδώ άλλος φίλος, πόσο εύκολο είναι να κάνει φιλοδυτική στροφή όταν θεμελιώνει πια συμφέροντα στα ανατολικά, ενέργεια, Αζερμπαϊτζάν, Κίνα, τα μαύρα από το Ιράν. Μήπως είναι μία παπαγαλία ευχών της Δύσης παρά την οικονομική κρίση μετά τους σεισμούς? Μήπως είναι κάτι βαθύτερο αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία? Το βαθύτερο που θα μπορούσε να συμβαίνει είναι μια απόλυτη στροφή προς την Ευρασία και τη Ρωσία. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Το καταλαβαίνουμε ακόμα ότι η οικονομία η τουρκική δεσμεύεται, έχει τεράστιες δεσμεύσεις από τη Δύση. Οπότε αυτός που θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο ουσιαστικά θα βάλει μια βόμβα στα θεμέλια της χώρας. Δεν πρόκειται να το κάνει ούτε ο Ερντογάν ούτε ο Κιλιντσάρογλου. Πολύ δε περισσότερο ότι ο Κιλιντσάρογλου σαν υποψήφιος και από τις θέσεις του έχει ήδη διακηρύξει μια φιλοδυτική στροφή, κρατώντας όμως και σεβόμενος τη σχέση που υπάρχει με την Τουρκία. Επομένως αυτό που σας είπα είναι ότι θα δούμε μια μακρά περίοδο όπου η Τουρκία θα παίζει πάλι αναγκαστικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη Ρωσία με τις συμφωνίες, τεράστιες συμφωνίες και τις τεράστιες οικονομικές δεσμεύσεις που έχει. Δεν είναι μόνο οι συμφωνίες, έτσι. Σωστά. Η Τουρκία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Είναι ο ρωσικός τουρισμός, είναι το εμπόριο σιτηρών, είναι το φυσικό αέριο, είναι η ατομική ενέργεια, είναι το τραπεζικό τομέας, είναι δεκάδες οι τομείς στους οποίους η Τουρκία είναι αναγκασμένη να συνυπάρξει, και όχι απλά να συνυπάρξει, αλλά να στηρίξει και τη σχέση με τη Ρωσία. Επομένως θα περάσουμε ένα διάστημα, όπως σας είπα, το οποίο θα έχει τεράστιες διαφοροποιήσεις, να προσπαθεί μεν η όποια κυβέρνηση να κάνει αυτή τη φιλοδυτική στροφή, αλλά θα απαιτηθούν και πάλι αποδείξεις από τη Δύση. Εννοώ, έχουμε τους S-400. Έχουν πιέσει ήδη να σταλούν οι S-400 στην Ουκρανία. Η νυν κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν το αρνείται. Και μάλιστα έκανε και σχετική δήλωση προχθές και έχει και το ακιουγιού και μην ξεχνάμε, κύριε Ευτυχηδή, γιατί καλά το αναλύετε εσείς, ότι το κρίσιμο κομμάτι της ενέργειας είναι Ευρασία, δεν είναι Δύση. Αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι. Ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Ευρασία, και από την άλλη δέχεται τις πιέσεις της Δύσης, η οποία έχει τοποθετημένα κάποια δισεκατομμύρια επίσης στην τουρκική οικονομία. Μάλιστα, μάλιστα. Βρίσκεται ανάμεσα στους πληγιάδες. Επομένως, δεν μπορεί να περιμένουμε οποιαδήποτε αλλαγή σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάσει τις εξελίξεις καταλυτικά. Θα δούμε πολύ μικρές, πολύ προσεκτικές κινήσεις, ώστε να προσπαθήσει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια προκύψει, να μην διαταράξει τις ισορροπίες. Επομένως, υπομονή, δεν προβλέπω ένταση στο Αιγαίο. Άλλωστε, βλέπετε ότι και οι σύμμαχοί μας, σε εισαγωγικά, πιέζουν να τα βρούμε.
Αυτό ίσως είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Κύριε Φτυχίδη, να σας πω κάτι. Καλά το διαβάζετε, αλλά να σας πω κάτι. Επειδή το να τα βρούμε μπορεί να σημαίνει όχι ένταση, προσέξτε τι σας λέω, και αμφισβήτηση στο Αιγαίο, αλλά κοιτάξτε παιδιά, μέχρι τον 28ο μεσημβρινό στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι τουρκικό. Από τον 28ο μέχρι τον 25ο θα είναι γκρίζα και βρύτετα. Εδώ εντοπίζω και το πρόβλημα. Εγώ δεν εντοπίζω το πρόβλημα τόσο στην πολιτική της Τουρκίας. Το εντοπίζω στην δεκτικότητα του δικού μας πολιτικού συστήματος και στην ετοιμότητά του να ανταποκριθεί ακόμη και σε αυτά. Η έλλειψη των κόκκινων γραμμών ή αυτές οι κόκκινες γραμμές που θέτουμε είναι μια πρόφαση, πιστεύω, για να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε. Η αναβλητικότητα όσον αφορά την ΑΟΣ με την Κύπρο, τη χάραξη γραμμών βάσεων τουλάχιστον, δεν μιλάμε για να πάμε για επέκταση, αλλά γραμμές βάσεων έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε ορίσει. Ούτε αυτό δεν έχουμε κάνει. Δείχνουν ακριβώς ότι έχουμε το πρόβλημα, το έχουμε περισσότερο εμείς παρά οι Τούρκοι με την πολιτική τους. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι αναξιόπιστοι για τη Δύση. Θέλω να σας δεν ρωτήσω. Δεν εμπιστεύεται κανένας πλέον. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αιτήματα των Τούρκων τα οποία είναι, που αποτελούσαν τουλάχιστον στο παρελθόν για μας κόκκινες γραμμές. Εδώ είναι το ζητούμενο. Έχετε δίκιο, στο παρελθόν. Θέλω να κλείσουμε και θα τα ξαναπούμε στην εκλογική διαδικασία αν όλα πάνε καλά και μάλιστα την Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Άντε και εσείς κάνετε μια εκτίμηση, άντε και βγαίνει η εκτίμηση, ο Κιλιντσάρογλου είναι ο νικητής των εκλογών, η μετάβαση στην εξουσία θεωρείτε ότι θα είναι ανέφελος, ανέμακτος ή θα χυθεί και αίμα? Παρακολουθώντας τα τουρκικά κανάλια, ήδη προειδοποίησε ο Κιλιντσάρογλου στο παθός του, ξέρετε, να μην πανηγυρίσουν το βράδυ των εκλογών. Και αυτό πιστεύω ότι δείχνει πολλά για το τι αναμένει. Αλλά είδα και σε τουρκικό κανάλι, στο κρατικό τουρκικό κανάλι, να υποβάλλεται ερώτηση πλέον. Για πρώτη φορά άκουσα τέτοια ερώτηση, μάλιστα. Είστε έτοιμοι να παραδώσετε την εξουσία? Ρωτήσανε στέλεχος στο ΕΚΠΕ. Και απάντησε ότι ναι, τουλάχιστον στα λόγια. Εμείς υπερασπιστήκαμε τη δημοκρατία στις 16 Ιουλίου κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος. Φυσικά, άμα χάσουμε, θα παραδώσουμε την εξουσία. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και κύριε, σας λέω το πλέον φοβερό στοιχείο, τι ψηφίζεται το Κιλιντσάρογλου. Ποιος θα βγει, ο Ερντογάν? Το κρατάμε. Αυτό τυπώνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δηλαδή, ενώ όλοι ψηφίζουν Κιλιντσάρογλου, αναμένουν εκλογή Ερντογάν. Αυτά, εντάξει. Καλημέρα κύριε Φτυχίδη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς.